Παρόν. Παρόν, εδώ. Έλα, μπορεί να το βρει. Παρόν, Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Υπάρχει κάποια αντίρρηση για το πρώτο ή τα πρώτα πάνω. Όχι, πάμε. Το δεύτερο έκτακτο είναι για το βρεσμικό σταθμό στη συνόρθωση που θα κάνουμε. Πρέπει να δεσμεύσουμε 8 θέσεις στάθμευσης. Αυτό μας χρειάζεται για να εξουσιοδοτήσουμε τον Υπουργείο που τελέγεται Δήμαρχο Οικονομικών και Τεχνικών να υπογράψει συμβολογραφική πράξη δέσμευση των ανωτέρων χώρων στάθμευσης. Για να μπορέσουμε να πάρουμε άδεια. Κυρίες συνάδελφοι, είχαμε κάνει μια συζήτηση και μια συνεργασία με την Ελλάς Online που καταλήξαμε προχθές να αναλάβει να βάλει στην πόλη μας Wi-Fi που να καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της πόλης. Συγκεκριμένα, προτίθεται να υλοποιήσει ένα δημόσιο δίκτυο Wi-Fi χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση για το Δήμο, τόσο για την κατασκευή όσο και για τη συντήρησή του. Τα σημεία που ενδιαφέρουν την εταιρεία μας είναι κεντρικά σημεία εντός της πόλης, Δήμου σας, υψηλής επισκεψιμότητας, πλατείες, πάρκα, πεζόδρομοι, αθλητικά κέντρα, τα οποία θα επιλεγούν σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή. Εν πάση περιπτώσει, εδώ πέρα η παρακολούθηση του συστήματος γίνεται με δικά μας μέσα. Δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση από την πλευρά σας όσο αφορά την ενημέρωση και την πρόβλημα και την επίλυση αυτής. Η αδειοδότηση των σημείων εγκατάστασης θα γίνει από εσάς, καθώς και υπόδειξη από την τεχνική σας υπηρεσία για την ρευματοδότηση των σημείων, ενώ η κατανάλωση του ρεύματος του κάθε σημείου είναι τόσο χαμηλή όσο ένας λαμπτήρας 45 βάτ φωτισμού. Υπάρχει από εσάς, εκτός του κύριου Ματή και του κύριου Πρετού. Ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό, ψηφίσαμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης. Θα ψηφίσουμε τους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων και τα ΟΠΔ των νομικών προσώπων. Πρέπει, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, να φτιάξουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης στο οποίο απεικονίζονται όλα αυτά μαζί. Δηλαδή και το ΟΠΔ του Δήμου και το ΟΠΔ. Και το έχουμε λοιπόν σαν τελευταίο θέμα αυτό. Ότι φτιάχνουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που απεικονίζει και το Δήμο και τα νομικά προσώπα. Για το τέταρτο θέμα, υπάρχει αντίρρηση από κάποιον συνάδελφο. Μια ερώτηση όμως, κύριε Πρόεδρε, για ποιο λόγο αυτά τα θέματα μας ανακοινώνουν, κύριε Δήμαρχε, είναι εύκολο. Ιδίως το τελευταίο που είπατε, γιατί το βάλατε έτσι, αυτό που συζητήσατε, γιατί. Δεν προσέξαμε ότι πρέπει τελικά να φτιάξουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράση για όλα αυτά. Κάθε μέρα μα βομβαρδιζόμαστε από εγκυκλίωση γύρω από τον προϋπολογισμό. Δεν μπορεί να φανταστείς τι γίνεται. Κάθε μέρα ζητάει και διαφορετικά χαρτιά. 19 χαρτιά πρέπει να συνοδεύουν τον προϋπολογισμό που θα πάει στην περιφέρεια. Παρακολουθήσει καμία ομόφωνα να περάσει το ταρτοδιαφόρο. Για το πρώτο θέμα, κύριο Δήμαρχο. Το πρώτο θέμα έχω συνοηθεί με τον κύριο Αναγνωστόπουλο και είναι επικύρωση των πρακτικών δημοτικού συμβουλίου. Δεν είναι αφαιρέτη και το αποσύρουμε. Το δεύτερο θέμα. Είχαμε μιλήσει και είχε κάνει κάποια παρατήρηση ο κ. Κουτελάκης ότι
συγκεκριμένοι υπάλληλοι που τα παίρνει, επειδή θεωρούν και άλλοι υπάλληλοι που στην ίδια κατηγορία. Εγώ προσπαθώ να σου πω στο σώματος ότι έχω μιλήσει με την Επίτροπο. Είναι μια καινούργια επίτροπο. Έχει δείξει διάθεση. Έχει δείξει διάθεση να το επιλύσει το θέμα. Μάλιστα, μου είχε πει ότι σήμερα την Τετάρτη θα μου είχε απαντήσει, αλλά έχει μέσα ένα σεμινάριο που θα λείπει από την εβδομάδα και θα έχω την απάντηση τη Δευτέρα. Λοιπόν, αν κρίνετε ότι πρέπει να το ψηφίσουμε, θα πάω στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επειδή υπάρχουν θέματα τα οποία θα επιβληθώ με τη συνολική ρύθμιση. Υπάρχουν ψέματα. Θέματα! Προστερώ. Θα πέτσι και τους λόγους εργαζομένων του τόπου να πάει μετά την διευκρίνηση του θέματος, μετά την διευκρίνηση το τι θα συμβεί με τα θέματα που αφορούν τους υπόλοιπους μεσταμένους και τους εργαζομένους του τόπου. Ότι συγκεκριμένοι υπάλληλοι προς προϊσταμένη της διοίκησης έχει εξασφαλίσει τον εαυτό της και επιτρέψτε μου ότι δεν έχει εξασφαλίσει τους υπόλοιπους εργαζομένους. Γι' αυτό λοιπόν για λόγους δεοντολογίας δεν είναι μια τυχαία υπάλληλος για να μην δημιουργηθούν ζητήματα στο πίσω των εργαζομένων γιατί ήταν η συγκεκριμένη τοποθέτηση των κοινών που προσθέτησε στον υπαλλήλο της Δήμας. Θα παρακαλούσε για να μην υπάρξει αναστάτωση και μάθει να το πάμε και σε όλες τις χαρές των ανθρώπων που είναι σαν αυτή το στιγμή και του λόγου των ανθρώπων και του κυβέρνου. Δεν απαντήσω να πω. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ότι έπρεπε ο σύλλογος των να μιλήσει και μαζί μου, τίποτα άλλο. Να σας πω, εγώ δεν καταλαβαίνω όμως αυτό το πήγαινε ένα του θέματος και δεν βλέπω για ποιο λόγο να το πω. Εξηγήθηκε για ποιο λόγο. Είναι διαδικαστικό. Ακούστηκε ότι να περιμένουμε στο επόμενο συμβούλιο ό,τι και να γίνει το θέμα θα ψηφιστεί. Ό,τι και να γίνει. Συγγνώμη, ο λόγος που ακούστηκε ξαναακούστηκε. Για να ενισχύσουμε. Για να ενισχύσω τους εργαζόμενους που το δικαιούνται αυτό το θέμα, εγώ έχω μια αίσθηση ότι η Επίτροπος βρίσκεται σε καλό δρόμο. Έτσι τουλάχιστον μου έχει πει, βέβαια μέχρι να πάρουμε το OK δεν μπορούμε να λέμε τίποτα. Βρίσκεται σε καλό δρόμο. Επειδή όμως υπάρχει αυτή η αντίληψη από την μεριά των εργαζομένων, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να κανονιστώ, το αποσύρω το θέμα. Αποσύρετε το δεύτερο θέμα. Αφήστε σαν κύριε Ρεντενιάννη, αφήστε λίγο. Έχω να αποσύρει το θέμα. Θα το επαναφέρουμε στο επόμενο συμβούλιο. Η λεπολέψη των δημάτων, αν ξέρετε σε αυτό τι έχουμε, είναι το οποίο δεν είμαστε ενήμεροι. Όπως σημαίνει ότι συγκεκριμένες ασφάσεις είναι αυτός από τους υπόλοιπους. Υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο. Δεν είπα αυτός αυτός. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Είπα ότι πιθανώς να υπάρχει αυτό το κλίμα στους εργαζόμενους. Δεν είναι το γεγονός. Δεν μπορεί να γίνει έτσι δύο μέτρα και δεν στο πράγμα. Δεν μπορώ. Ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να πω σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πω σε αυτό το πράγμα. Κυρία Βενγιάννη, κυρία Βενγιάννη. Κυρία Βενγιάννη, να πω το θέμα. Ήρθε μια καινούργια επίτροπο, η οποία δείχνει διάθεση με κάποιες προϋποθέσεις να το λύσει το θέμα. Ευχαριστούμε κύριε Δημάρχη. Πάμε στο τρίτο θέμα. Ανανέωση χώρου σταθμής για το εσβαρυγμό τη Ιψιλον Κάπα 24. Υπάρχει καμία αντίρρηση. Υπάρχει ένα χώρο. Ιψιλον Κάπα 92-46. Ομόφωνα λέει ναι. Ομόφωνα λέει ναι. Λοιπόν, για το τέταρτο θέμα. Παραχώρηση χώρου στα αφήσει για το εμπαρκό ύψιλο μισή τα όμικρον 1000. Η Επιτροπή ομόφωνα ναι. Υπάρχει κανένα δίσα που να ρέχουν. Όχι. Πάμε για το τέταρτο θέμα. Πέμπτο. Παραχώρηση χώρου στα αφήσει για τα αρχή αυτοκίνητο. Η Επιτροπή σε αυτό λέει όχι. Έτσι. Και ο κύριος Πάκανης συμπιώνει
από κάτω ότι ναι, εφόσον υπάρχει αναπηρικό. Δεν υπάρχει αναπηρικό. Άρα και λέει ογκόφωνα όχι. Άρα και υπάρχει καμία αντίρρηση από τους συναδέλφους σου με τη γνώμη της Επιτροπής. Όχι. Κύριε Αποβάκη, τι. Κύριε Αποβάκη, τι λέει όχι. Επειδή το δικαίωμα να προσθέτουμε στο Σημαντικό Συμβούλιο το έχουν οι πολίτες μας, αλλά νομίζω ότι η Επιτροπή διαφορίστηκε και σωστά παίρνει την άποψή της. Για πείτε μας, για ποιο λόγο λέτε όχι. Γιατί δεν έχει αναπηρικό στο κήπο και να πηγαίνει σε δικαιολογία να έχει χώρο κάθευση, γιατί δεν έχει βγει η να συμπληρώσω κάτι. Η Ελλών κυριέχει στήριξη κατά πλάκας και την έφερε η αδερφή της στο Δημαρχείο για να δούμε την κατάστασή της, περπατούσε με δύο πατερίτσες. Είπαμε να το ξανακοιτάξουμε το θέμα, εφόσον δεν είχε αναπηρικό αυτοκίνητο, μήπως της δίναμε άδεια να οδηγούσε κάποιος άλλος. Όμως, παρόλο που δύο φορές της είπαμε να φέρει άδεια οδήγησης κάποιος άλλος, δεν ήρθε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να δώσουμε άδεια σε ένα τέτοιο άτομο, διότι ξέρετε πολύ καλά γιατί δεν είμαστε. Η σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να οδηγήσει και να μην βλέπει κάποια στιγμή, δεν μπορούμε να δώσουμε να πάμε να σκοτωθεί και να σκοτώσουμε και άτομα. Γι' αυτό και είπαμε ότι αν θέλει δίπλωμα οδήγησης κάποιο δικό της πρόσωπο και φυσικά να τη δώσουμε. Ευχαριστούμε και την κυρία Γιακούβα και την κυρία Φέργη. Νομίζω ότι υπάρχει καμία αντίρρηση από κάποιον συνάδελφο. Λέμε όχι. Ποιο πατέρα δεν πάμε. Στο έκτο θέμα, μίσθωση χώρου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε συνάδελφε, έχει ξενικιαστεί ο χώρο κάτω από το Δημαρχείο που είναι το Αυτοπολείο. Είναι ένα ισόγειο το οποίο υπάρχει πρόθεση από την αρχή του Δήμου να το ενοικιάσουμε. Πραγματικά είναι εύκολο προσβάσιμο προς τους δημότες μας. Εκεί σκοπεύουμε να καταφέρουμε κατά πάσα πιθανότητα το εξαιρετικό και τους προπολογικούς κάμπους. Επειδή από εδώ και στο εξής για οποιαδήποτε ακίνητο θελήσουμε να νοικιάσουμε χρειάζεται και η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, το φέρνουμε στο δικό του Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσουμε την έγκριση για να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό για την εκμεσμίωση. Σωστά θα κάνετε να δούμε. Γεια σας, να πάρω να σας διάσω. Μιλάτε για σωστά, κύριε Αλαμασίου, ναι. Ναι, κύριε. Το πείστε μου, πόσο πάρετε. Κύριε Πούπα, συνεχίστε. Να σας ακούστε λίγο, σας παρακαλώ. Ο κύριε Βασίλης αντιλήμματος από τον πολιτικό γράμμα, πράγματι έχουμε μια αξιοπρεπή στο τέταρτο όνομα από το Υπαρχείο, αλλά σας παρακαλώ λίγο. Για να έχουμε έναν ευπρεπή χώρο, πράγματι γιατί πολλές φορές δεν μας χωράει αυτό. Δεν θα σας χωρίσει αυτό, κανείς θα δεν γράψω να κάνει τα χώρα. Υπάρχει κάποια τίμηση για το πιστό. Θέλω να ρωτήσω, εδώ πέρα έχουμε το παλιό της Δημοτικής Αστυνομίας, το καινούργιο της Δημοτικής Αστυνομίας. Αυτά τι θα γίνουνε, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε κάποια διαδικασία να νοικιάσουμε. Αστυνομίας, προγραμματίστε να πάει το ΚΕΠ. Στο παλιό της Δημοτικής Αστυνομίας, που ήταν πάνω στην Ελλάδα, αλλά πάει η βοήθεια στο σπίτι. Η βοήθεια στο σπίτι δεν είναι. Ήταν σε ένα διάδρομο, δεν πήγε κύκλο. Τι διάδρομο, ο κύριος Μίαρης δεν είχε το γραφείο του Ξολευστήρα. Δεν ήταν σε χώρο στους εκείνους, το γραφείο του κύριου Μίαρη έχει πάει τα γραφεία των αντιδημάρχων, δεν είναι κενά. Νομίζω υπάρχει καμία αντίρρηση. Το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία εκτό κυρία Βαγουρέλη, του κ. Ματίου, του κ. Κόρε, του κ. Βουλευτόρη, του κ. Αφήσε να
Αρνητικά. Αρνητικά. Ο κύριος Κούπας, ο κύριος Σιάπης, η κυρία Δελιγιάννη. Και ο κύριος Σαρκούλης. Και ο κύριος Σιμάκης. Εμείς επαναφέρουμε και το θέμα... Αφήστε λίγο να ακούσουμε. Επαναφέρουμε και το θέμα της έγρασης των προσφυγικών. Βάζει το καλαϊκό Παλικράτη και είναι προσφυγικό. Αλλά δεν μπορεί να τα έχουμε ξαναπεί, αλλά πρέπει να νοικιάσουμε για αυτό. Νομίζω ότι και ενώψη δράση των εκλογών που έρχονται, εντάξει, όλα αυτά είναι διάφορα. Αλεξίς, το επόμενο θέμα είναι ότι δεν πρόκειται να πάρουμε από εκεί μέσα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Έκλειση προπολογισμού 2014 για το νομικό πρόσωπο του Κοσμίου Δικαίου Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αντιμόνου του Δήμου Νέας Γκίνης. Το λόγο έχει η κυρία Κουτετέ και μπορεί να συμπληρώσει ο κύριος Καστόρης. Αφήστε λίγο σας παρακαλώ. Υπάρχουν ερωτήσεις από κάποιο συνάδελφο. Για τον προβλημισμό του νομικού προσώπου υπάρχουν ερωτήσεις. Από κάποιο συνάδελφο. Πώς είναι γνωστά και αρχίσεις πλέον. Τοποθετήσεις υπάρχουν. Ο προβλημισμός. Δείτε, διαφωνία υπάρχει για τον προβλημισμό για τον κόσμο. Τι. Αρκετικό ή κατά. Κυρία Παπουρέλη, ο κύριος Βετός και ο κύριος Ματής. Ο προβλημισμός για τον νομικό πρόσωπο. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο οκτός έκρηξης προπολογισμού το 2014 του νομικού προσώπου του Δημοσίου Δικαίου Κέντρου Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών Εθνική Στέγη. Υπάρχει κάποια ερώτηση επάνω για τον προπολογισμό της Εθνικής Στέγης από κάποιο συνάδελφο. Υπάρχουν ερωτήσεις και οι συνάδελφοι. Τοποθετήσεις πάνω και οι συνάδελφοι. Υπάρχουν αντιρρήσεις για τον προπολογισμό της Εθνικής Στέγης και οι συνάδελφοι. Εκτός της κατά η κυρία Παπουρέλη, ο κύριος Βρετός και ο κύριος Ματής. Ο προπολογισμός της Εθνικής Στέγης περνάει κατά πλειοψηφία. Το θέμα 9. Έκρηξη προπολογισμού του 2014 του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Προστατευτικός Οργανισμός του Δήμου Νέας Γκίνης. Κύριε συνάδελφοι, υπάρχουν ερωτήσεις για τον προπολογισμό του προστατευτικού οργανισμού. Η κυρία Παπουρέλη, η κυρία Γιάννη Μαριάννη, ο συνάδελφος. Ορίστε, κυρία Παπουρέλη. Κάποιες ερωτήσεις δεν κάνετε ποσά εδώ. 27.500 ευρώ για μισθώματα επίπλωμα τελικού εξοπλισμού και σχεδόν τελικού εξοπλισμού. Μάρτο του χρόνου, συγγνώμη, 32.35. Στα έξοδα, συγγνώμη, στα έξοδα, 62.35, μισθώματα επίπλων και υλικού εξοπλισμού και σκευών και υλικού εξοπλισμού. Μετά έχει συντήρηση, στο 626 πάλι στα έξοδα, συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους. Πάλι στα έξοδα, 64.13.0002, ξεναγγίσεις εμπουσία και αρχαιολογικούς χώρους 15.000. Συναγγίσεις σε μουσεία αρχαιολογικούς χώρους, 64.13.0002. Κυρία Δελιάρη, θέλω να διαφέρω κάτι.
κάποια στιγμή θα μπει. Το θέμα 7 και 8, ο κύριο Στραγούλης ψήφισε κατά. Πώς θα κατέβασες αυτό. Δεν εξηγείται αλλιώς. Είναι μια απόφαση από πάνω. Με το 62-61, στα έξοδα, συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων του πολεμιστικού σχεδόν. Δεν είναι αυτό, είναι ο 626 που λέτε περιλαμβάνει όλους τους υποκωδικούς σαμπουτάρους. Ο 626 είναι ο συνολικός κωδικός των κωδικών που επιμερίζουν αρνητικά από την γραμμή του 626. Πάμε στο 6.43, το δημόσιο σχέσεις. Και μπαίνει και 64.34.001 για τρεις δαπάνες δημοσίων σχέσεων. Και επίσης, στο 64.34, αυτά τα έξοδα διαφόρων εκδηλώσεων, συνεχίζω και από κάτω, τα έξοδα παρουσιάσεων και συνεδρίων και τα έξοδα οργάνωσης και συντονισμού εκδηλώσεων χώρων Γαλαξία, ποιος τα συντονίζει, δηλαδή δεν τα συντονίζουμε εμείς. Ο πολιτιστικός οργανισμός, δηλαδή πού τα δίνουμε αυτά. Ποιος είναι ο συντονιστής μας. Και λοιπές αμοιβές για ειδικές υπηρεσίες του οργανισμού στο 64-34-0024 και στο 71-33-006 και 008 του κλασικού χώρου του πολιτιστικού οργανισμού. Τι άλλο τότε, στο 8 η προμήθεια καρεκλών, δηλαδή αφού το αλλάξαμε καρέκλες, δεν τις είχαμε. Και θα έλεγα και στα μεγάλα ποσά, δηλαδή στο 6.47 και στο 6.47.1, που είναι το 602.000 και το 438.000, που είναι τα μεγάλα νούμερα, ίσως θα έπρεπε να έχει μια καλύτερη πληροφόρηση, γιατί είναι πολύ μεγάλα νούμερα. Και θα έπρεπε να υπάρχει ένας προϋπολογισμός εσωτερικός των πληροφοριών. Ναι, στο 647. Μου λένε συγκεκριμένα για πόσο. Γιατί διαφορά τα έξοδα όλων των εκδηλώσεων μεταξύ. Ναι, επειδή όμως είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, θα έπρεπε αυτό το 602.000 κάπως να μας ερμηνευτεί. Όπως και το από κάτω του 438, γιατί είναι πολύ μεγάλα νούμερα για να μην υπάρχει καμία ερμηνεία. Δηλαδή, θα έπρεπε να πούμε ότι πήρε τόσα οκτάδε καλλιτέχνες και τόσα οκτάδε καλλιτέχνες. Ναι, εδώ δεν πώς το προϋπολογίζουμε. Αυτά μπορεί να με χρησιμοποιηθούν. Ένα λεπτό, το προϋπολογίζουμε ότι θα δώσουμε 602.200, κάτι προσθέσαμε για να μας δίνουν 602.200. Λες πώς το προϋπολογίζουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, θέλω να καταλάβω κάτι. Ξέρουμε ποιες εκδηλώσεις θα κάνουμε και ξέρουμε και τι ποσά θα πάρουν αυτοί οι καλλιτέχνες και τα προσθέσαμε. Άρα έχουμε βγάλει ίσως το πρόγραμμα του 2014. Και αν το έχουμε βγάλει, αυτό λέω. Εάν το έχουμε βγάλει, πώς βγάζουμε το νούμερο. Εάν το έχουμε βγάλει, θα το δούμε και εμείς. Αυτό λέω. Έξοδα εκδηλώσεων δημιουργική απασχόληση, έκτοτε έκθεση και ζωγραφία, φεστιβάλ και ανακοίνωση, γαλαξία, ιατρικέ γιορτέ, παλέμπτη, παγκοδρομή, ξέρω εγώ κλπ. Εκεί λοιπόν έχουμε 17 ενόπλε εκδηλώσει. Κάτω λοιπόν από αυτό το κωδικό, αν παρακολουθήσει τον προπολογισμό, αναλύονται
τα ποσά. Παραδείγματο χάρη κόστο γαλαξία, 80.000 ευρώ ετησίω. Τι σημαίνει αυτό? Τι 80.000 ευρώ ετησίω πέρσι τι καταλήγουμε σε 106 εκδηλώσει. 106 λοιπόν καλλιτέχνε ή καλλιτεχνικά σχήματα, δεν ξέρω πια. Εν πάση περιπτώσει δεν θυμάμαι γιατί είναι στο πρόγραμμα του γαλαξία, είναι γύρω στα 600 με 700 ευρώ ο κάθε καλλιτέχνη. Είτε αυτό λέγεται το τοπικό στην Αυραγία, είτε την Ισπέσα, είτε τα τσαπικά και του Δήμου. Από εκεί και πέρα έτσι αναλύεται. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να καταλάβω τη φύση τη ερώτησή σα, το πώ μπορεί να αναλύεται σε ενότητε και σαφέ όμω. Δεν χρειάζεται παραπάνω να αναλύσει. Τώρα, όσον αφορά τι δημόσιε σχέσει αυτέ τι 5.000 και τι 2 για αυτά, λέτε ή κάνω λάθο. Τώρα, κυρία Δελυγέννη, ακούστε να δείτε. Τώρα, εδώ μιλάμε για κάποιε εκδηλώσει οι οποίε έχουν ίσως να περνάνε από αυτές τις εκδηλώσεις και 1.000 καλλιτέχνες και περισσότεροι. Κοστίζουν περίπου 500.000 ευρώ από ό,τι έχω κάνει μια πρώτη ανάλυση. Τώρα όλες αυτές τις εκδηλώσεις για να προβληθούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον τύπο. Αν δώσουν 7.000, νομίζω ότι το ποσό είναι εξευκολιστικό τη στιγμή που οι περισσότεροι δίνουν άνα την επικράτεια παρουσιάζουν ένα προϋπολογισμό α και ένα προϋπολογισμό 2α και κυκλοφορεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς παρουσιάζουμε ένα προϋπολογισμό α για τις εξουσίας εκδηλώσεις μας, το περιεχόμενο των εκδηλώσεων και παρουσιάζουμε ένα κονδύλι α εκατοστά, ίσως και παρακάτω, για την προβολή. Τώρα, δεν νομίζω να χρειάζεται να μιλήσω. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση που έκανε η κυρία Βαμβουλέτη στον 62-35, στα μισθώματα που λέει, αυτό είναι ο πρωτοβάθμιος σχολικός, όπου εκεί λέει μισθώματα, επίπεδο μισθού, εξοπλισμού κτλ. Αναλύεται στις παρακάτω κονδύλια που λέει ενοικίαση σχετικού εξοπλισμού 12.000. Ενοικίαση φωτιστικού, ενοικίαση καρεκτών, ενοικίαση περιπέτων. Αυτό είναι το 27.500 που αναφέρεται από πάνω. Έχει δηλαδή το γενικό, το συνολικό ποσό και από κάτω έχει την ανάλυση πώς αναλύεται από το ποσό. Τώρα, το 64.13.02 που αφορά τις ξεναγήσεις είναι ένα πρόγραμμα πιλωτικό το οποίο φέτος έχουμε ένα προγραμματισμό να κάνουμε ξεναγήσεις δημοτών σε πόρους αρχαιολογικούς, ιστορικούς, πολιτιστικούς, παραδείγματος χάρη αναφέρει το Μουσείο της Ακρόπολης, το Μουσείο Πελάκη, την έκθεση κάποιες περιοδικές εκθέσεις ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως είναι το Ταμείο. Εκτιμούμε ότι θα έχετε μια ιδιαίτερο μεγάλη προσέλευση και εμείς αυτό που παρέχουμε είναι να μεταφέρουμε τα εισιτήρια στον χώρο και τα μεταφορικά ανάλογα με πώς θα μαζευτούν. Από εκεί πέρα ένα πρόγραμμα το οποίο φέτος πρώτη φορά το συγκεκριμένο και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πορεία. Τώρα με συγχωρείτε, αλλά θα ήθελα για κάποιους άλλους εκπαιδευτικούς κωδικούς να μου πείτε έτσι αναλυτικά γιατί πληρώσαμε 9.000 ευρώ και συμπράξαμε 6.455. Για την παράσταση τη Υγείας του Μαγιανοπούλου πληρώσαμε 5.500 και συμπράξαμε 9.375. Για την εκδήλωση του Κωσίμα Ραφέγγια πληρώσαμε 13.000 και συμπράξαμε 6.660. Για την τέτοια κύριος του Αρχήνου Ιωαννίδη πληρώσαμε 9.500 και συμπράξαμε 9.435 ευρώ. Αυτή είναι η ανάλυση και τα ποσά Θέλω να μας θυμίσετε να το διαλύσουμε καλά. Πόσο είναι το θέμα που
5.000 ευρώ που ξοδέψαμε το 2009, νομίζω δεν είχαμε έσοδα. Και φέτος ήταν 170.000 το τελικό του υπολογισμό, πήγαμε πίσω 50.000 και ξοδέψαμε 120.000 για 36 παραστάσεις, ενώ τότε είχαμε λίγο κάτω από 30. Καταλάβω, ξοδεύαμε 250 και ξοδεύουμε και ταμιεύουμε 120 ακριβώς. Τίποτα, απλά ήθελα να πω ότι ο προπολογισμός του προφορτικού οργανισμού καταδεικνύει πλήρως την διαφορετική αντίληψη που είχαμε στην τοποθέτησή μας για τον προπολογισμό συνολικά σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα στο κομμάτι του προπολογισμού και τι προτεραιότητες μας. Δηλαδή και αυτή η απάντηση κυρία Τελικιάννη. Επειδή εγώ τους κωδικούς που ρώτησα, καταλάβαινα περίπου την κωδική, αλλά ήθελα ακριβώς να πάρω μια απάντηση και μου φαίνονται και οι κωδικοί που είπε η κυρία Βελιγιάννη ιδιαίτερα μεγάλη. Δεν έχει σημασία αν τα 5.000 ή 7.000, δεν θυμάμαι πόσο είπατε, για διαφήμιση είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μικρό ποσό και σε σχέση μάλιστα με το τι δίνεται από τους άλλους Δήμους. Σημασία έχει ότι όταν οι ανάγκες της κοινωνίας είναι τέτοιες και όταν υπάρχει κρίση σε τέτοια ένταση σε όλη την κοινωνία, δεν μπορούμε να κάνουμε απλά να κάνουμε τέτοιου είδους κρίσεις και να καταλήξουμε σε αυτά τα δράσματα. Εγώ, ένα λεπτό. Εγώ θεωρώ ότι πραγματικά έτσι και με την δική μας συμβουλή, θυμάστε το 2010 τι έγινε με τον προϋπολογισμό του πολιορισμού, νομίζω πως και με την συμβουλή τη δική μας και την πίεση, δηλαδή στην κατεύθυνση της εθνική, όντως έχουμε ένα προϋπολογισμό σε χαμηλότερα επίπεδα χωρίς να μειώνεται η πολιτιστική προσφορά. Και αυτό είναι θετικό. Έτσι με αυτή την έννοια. Αλλά όμως επειδή αυτός ο προϋπολογισμός εντάσσεται στο γενικότερο προϋπολογισμό, κάνω την παρατήρηση ότι για πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους που είπε και ο Γιώργος προηγούμενα, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε από αυτή την έννοια. Δηλαδή, έτσι, είναι θετική η υπερισπολή των δαπανών χωρίς να μειωθεί η προσφορά η πολιτιστική. Αντιμετωπίζει τον προϋπολογισμό του πολιτιστικού οργανισμού ως ενδεχομένως υπερφόρτωμένο λόγω της οικονομικής κρίσης. Θα πρέπει να το πει αυτό το πράγμα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μπορεί να κάνουμε λάθος, να μας πει πολιτικά τι ποσοστό του προϋπολογισμού κατά τη γνώμη μου πρέπει να διατίθεται στον πολιτισμό. Να συμφωνήσουμε στο ποσοστό. Πολιτική, γιατί αυτό το ποσοστό που διαθέτουν στον πολιτιστικό οργανισμό είναι κάτω από το 3,5% του προϋπολογισμού του Δήμου. Εντάξει. Εάν αυτό το ποσοστό λοιπόν είναι μεγάλο ή μικρό και να διαφωνήσουμε ενδεχομένως στο πώς ξοδεύεται. Εγώ θα ήθελα παραδείγματος χάρη την κυρία Μαγκουρέλη με όλη την καρδιά της να μου πει ρητορικά, το λέω αν θέλει την κυρία, ότι κατά τη γνώμη της, την πολιτική της άποψη, προσέγγιση της ανθρώπων με το τόσο της εκατό που πληρώσει. Να δούμε αν συμπίπτουμε. Και αν συμπίπτουμε στο ποσοστό, τότε δεν έχω να πω τίποτα για το διαφορετικό του έχω καταλήγει. Να πει εγώ δεν θέλω αυτές οι εκδηλώσεις, θέλω κάποιες άλλες. Αλλά το ποσοστό του 1.300 που δίνουμε στον πολιτιστικό οργανισμό σε σχέση με τα 30 εκατομμύρια που αρφαντοποιηθέντα το υπολογισμός του Δήμου, βάλτε την αναλογία. Είναι το ελάχιστο για μια προοδευτική άποψη, ποσοστό που δίνεται επί του προϋπολογισμού για τον πολιτισμό. Να διαφωνήσουμε αν κάνει τρόπο ένα συμφωνισμό. Ποσοστό όμως είναι εξαιρετικά μικρό. Ακόμα και μέσα στην κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κ. Ο κ. Σταυροζηγιάννη, τι είναι. Εγώ, έτσι ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που η κυρία Μαγκουρέλη, ότι τα 7.000 είναι πολλά ελίδα, είναι πάρα πολλά, είναι πολύ λίγα για το Βαρδινακιά, είναι πάρα πολλά για μας, έτσι, για το καθένα ξεχωριστά. Όμως δεν είναι έτσι. Από τις ειρωνικές γιορτές, μέχρι τη μάμη εμείς, ότι στις 36 μέρες αυτές, πέρασαν γύρω στους 80.000 κόσμους. Αυτός ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί ότι υπάρχει ένα δήμος στο νομό Αττικής, ότι μπορεί να έχει να δει παράσταση του εθνικού θεάτρου με 5 ευρώ. Το κρατικό θεάτρο μπορεί να δει με 5 ευρώ κάποιες ιδιαίτερα αξιόλογες παραστάσεις χωρίς καθόλου εισιτήριο. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απόλυτα απαραίτητο το κονδύλι αυτό της προοπτικής να ήταν ίσως και ακόμα μεγαλύτερο,
διότι έχει σημασία ο Νοσμινιώτης να ξέρει ότι δεν θα πάει στην Πετρούπολη, στην Ελευσίνα, στο Βύρονα να δώσει από 19-25 ευρώ, γιατί παρά την περίοδο κρίσης, οι τιμές είναι αυτές που σας λέω, για τις συναυλίες του Μάλαμα, του Αρκίνου, του Μαραβέλια, της Ειρήνης, του Αριστοκάτου, του Τούρκου, του υπόλοιπο παραγωγού που φέραμε εδώ. Νομίζω λοιπόν ότι οφείλουμε εμείς με κάποιο τρόπο να το δώσουμε. Και ένα τελευταίο για να κλείσω. 16 χρόνια τώρα που έχω την τιμή να είμαι έτσι, σε μια υπεύθυνη θέση σχέση με τα πολιτιστικά πράγματα στην πόλη μας. 16 προϋπολογισμοί και όλες οι άλλες συζητήσεις που έχουμε κάνει επανειλημμένως από την αίθουσα αναλώνεται μόνο αποκλειστικά 95% για να μην είμαι και υπερβολικός στα οικονομικά που δίνουμε σε καλλιτέχνες, σε δρόμενα πολιτισμού κτλ. Νομίζω ότι και το ποιοτικό χαρακτηριστικό, το ποιοτικό κριτήριο, η επιλογή και το περιεχόμενο, η φιλοσοφία, όποια και αν είναι αυτή που έχουμε, καλό είναι κάποια στιγμή να την καταθέσουμε, γιατί προσωπικά εκτιμάω ότι η αισθητική μας, η επιλογή μας, η στρατηγική μας και ο σχεδιασμός μας είναι σε μια φιλοσοφία, αν μη τι άλλο, προς τα αριστερά και όχι προς τα δεξιά. Και δεν εννοώ όσον αφορά την ιδεολογία, αλλά την αισθητική επιλογή μας. Το παράπονο μου για τελευταία φορά το λέω, ότι ο Δήμος, συγγνώμη, το παίρνω πίσω, αλλά αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Καθόλου δεν αντιλαμβάνω. Λοιπόν, η αισθητική δεν μπορεί να είναι κύριε, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Η αισθητική πολιτισμού μας έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και χρειά. Αυτό είναι η άποψη. Αλλά πια κατατάει νομίζω κουραστικό για όλους μας και για όλους σας. Μονίμως όταν έρχεται κάτι χρονιστικό να λέμε έλα μωρέ πολλά λεφτά. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία θα μπορούσα να μας προβληματίσω και να σχολιάσω. Με προγκαρίζω τον κύριο Λαζαρουγιά, μπαίνουμε σε ψευδορία. Υπάρχει αντίρρηση για τον προπολογισμό του πολιτιστικού οργανισμού. Ποιοι συνάδελφοι. Με όσα είπα έτσι. Όχι ο κύριος Κούμπας. Όχι ο κύριος Δημάκης. Ο κύριος Ιατουλίου και για την Γιάννη. Γιατί η αστική την αριστερή και την αριστερή. Όχι ο κύριος. Και ο κύριος Ματής. Όχι ο προπολογισμός του πολιτιστικού οργανισμού περνάει κατά την πολιτεία. Το θέμα 9, έκρηξη, το θέμα 10, τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου. Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ, τελειώνουμε και εμείς να Κύριος Κούμπας και μετά ο κύριος Κουτελάκης. Κύριε Κούμπα.
εμείς αυτόν τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας που φέρατε εσείς πριν λίγο καιρό, τον είχαμε κατακρίνει και τον κατακρίνει. Κατά συνέπεια, σήμερα δεν μπορούμε να μας ανακόψουμε και να πούμε μέσα από τα ζώα. Όχι πάνω τότε, όχι πάνω τότε και τότε. Κύριε Σκάρκη, το συμβούλιο εξελίξεται.